Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Πετύχατε έτσι λίγο από το prequel, ας πούμε, ναι. Είναι εκπομπή Newsroom στο Omnia TV. Με θέματα της επικαιρότητας, όπως διαμορφώνονται στην αρθρογραφία και την κοινότητα του Omnia TV και γενικότερα, βέβαια, στα ίντερνετς. Ναι, μας έχει πιάσει λίγο η μαλακία σήμερα. Δεν πειράζει, να το χαλαρώσουμε, γιατί κολλάς πολύ όταν είναι πολύ σοβαρή εκπομπή, οπότε την κάνουμε και πιο χύμα. Λοιπόν, τα θέματα της ημέρας... Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2013. Ναι, καθεστώτηκε. Λοιπόν, κατασκευή κατηγοριών για την επίθεση στο εργοστάσιο, στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός την Κυριακή. Σοου ολόκληρο, όχι απλώς κατασκευή κατηγοριών. Δεν βλέπω τηλεόραση. Είναι από τις φορές που λυπάμαι που δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν πειράζει, αν έχεις Twitter είναι σαν να παρακολουθείς τηλεόραση. Λοιπόν, Χρυσαυγίτης επιτέθηκε με στιλέτο σε πολίτη στο Παγκράτη. Και μία άλλη είδηση, τηλεόραση δύο κατευθύνσεων, θα παρακολουθεί τους θεατές. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό, ή τα telescreen που περιέγραφε ο Orwell στο 1984. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο θέμα που είναι οι σκουριές. Τελικά, επιτέλους, ύστερα από 2 χρόνια και παραπάνω που αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη, τα καθεστωτικά μέσα αποφάσισαν να ασχοληθούν επιτέλους με το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική γύρω από την εξόρυξη χρυσού. Αφορμή βέβαια γι' αυτό στάθηκε μία επίθεση, μία επιτυχημένη εμπριστική επίθεση στο εργοτάξιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από μία οργανωμένη ομάδα εκεί της περιοχής η οποία κατάφερε να κάψει μηχανήματα και οχήματα της εταιρείας, φορτηγά, βανάκια, κάποια γραφεία που στεγάζονταν σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις έγκυρες μαρτυρίες των εργαζόμενων εκεί πέρα, ήταν 40 με 200. Ακριβώς. Υπάρχει ένας τέτοιος αριθμός απόφυσης, ναι. Οι αριθμοί των επιτιθέμενων ξεκινούν από 40. Βέβαια, κάποιοι ντόπιοι και μάλιστα κάποιες ανεπιβεβαίωτες, ας πούμε, διαρροές από μπάτσους, λένε ότι πρόκειται για 10 άτομα, το πολύ. Ναι. Αλλά η αστυνομία επισήμως... Στην κάμερα κάποια πλάνα που έδειξαν, ας πούμε, που έβγαλαν από κάμερες, ναι, και τα λοιπά, εκεί φαίνονται καμιά δεκαριά άτομα. Η αστυνομία επισήμως έχει δώσει τον αριθμό των 40, περίπου 40 ατόμων. Έχει βγάλει τέτοιο τύπου. Διαρροές. Δεν έχει βγάλει. Οπότε φαντάζομαι είναι... οι επίσημες όμως διαρροές. Α, οι επίσημες διαρροές. Σε ένα διαλεξίου, ξέρεις, και τους σχετικούς δημοσιογράφους. Οι επίσημες διαρροές λοιπόν της Ελλάς μιλούν για 40 περίπου άτομα. Η εταιρεία μίλησε για 200, για 150. Οι ίδιοι οι σεκιουριτάδες στην αρχή είπαν ότι πρόκειται για 200 που τους επιτέθηκαν, τους ακινητοποίησαν, τους κράτησαν ομήρους, τους περιέλουσαν με βενζίνη, τους έβαλαν και φωτιά, αλλά τελικά πήγαν στο νοσοκομείο με μόνο εκδορές ο ένας εκ των εργαζομένων. Όπως είδαμε και στα βίντεο, κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν, η επίθεση δεν αφορούσε τους εργαζόμενους. Όχι. Δηλαδή, αυτό που φρόντισαν οι επιτιθέμενοι ήταν να μην καλέσουν οι εργαζόμενοι άμεσα τουλάχιστον την αστυνομία. Αφαίρεσαν τον ασύρματο από τον έναν. Και να τους απομακρύνουν από το σημείο του εμπρισμού, δηλαδή, για να μην τραυματιστεί κάποιος. Προφανώς. Αυτό εδώ πέρα φαίνονταν. Και από ό,τι φαίνεται βέβαια και σε κάποια βίντεο από την κάμερα ασφαλείας εκεί του εργοταξίου, τα οποία έχουν διαρρεύσει από καθεστωτικό μέσο, προφανώς που έχει τα σωστά κονέ, το οποίο συγκεκριμένο καθεστωτικό μέσο είναι το Η Εφημερίδα, ή Η Εφημερίδα, όσοι το ξέρετε, ήδη μπορείτε να το βρείτε στο Google, έχει και πρωτοσέλιδη διαφήμιση της Ελληνικός Χρυσός. Αχα. Ναι, εντελώς τυχαία, ναι. Εντελώς τυχαία. Να πούμε επίσης ότι όπως διέρευσαν και πάλι αξιωματικοί εκεί της αστυνομίας του τμήματος Πολυγύρου, δεν κρατήθηκαν όμοιροι ποτέ οι υπάλληλοι της Ελληνικός Χρυσός, παρά οι υπάλληλοι της εταιρείας φύλαξης, που φύλαγαν το εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός. Είναι διαφορετική εταιρεία, αλλά σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες και αυτή ανήκει μέσω τρίτης εταιρείας στον όμιλο Μπόμπολα, ο οποίος έχει το 5% στην Ελληνικός Χρυσός. Και έχει πάρει φυσικά και τα deal όλα για τις
εργασίες για τις κατασκευές, τα κατασκευαστικά. Δηλαδή τους δρόμους, διάνοιξη δρόμων, φραγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λεκάνες απορροής, για τις λεκάνες απόθεσης αποβλήτων και ούτω καθεξής. Οι σεκιουριτάδες λοιπόν αυτοί δήλωσαν καταρχήν ότι τους περιέλουσαν με βενζίνη κτλ. Τελικά δεν ευσταθούσε κάτι τέτοιο. Οι γιατροί από το νοσοκομείο δήλωσαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι απλώς ένας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με εκδορές και τελείως επιφανειακά τραύματα. Πιθανότητα ήταν αυτός που του πήραν τον ασύρματο, δεν το ξέρουμε ποιος ήταν, αλλά μάλλον ήταν αυτός, γιατί δεν ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση με κανέναν άλλον. Και οι αστυνομικοί εκεί της περιοχής δήλωσαν κατηγορηματικά στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, ότι δεν υπήρξε κανένας είδους ομοιρία. Απλώς ήρθαν καταρχήν σε αντιπαράθεση με τους επιτιθέμενους και κατόπιν αποχώρησαν, οπότε δεν υπήρξε συνέχεια αντεγκλήσεων ή πάλης μεταξύ των σεκιουριτάδων και των επιτιθεμένων. Πάντως βλέπω ότι άρχισε ήδη να παράγει μέταλλο, βέβαια. Βλέπω το εργοτάξιο εκεί πέρα, τόσα καμένα οχήματα. Αυτά όλα μπορούν να πάνε για ανακύκλωση. Για ανακύκλωση. Βέβαια. Ήδη έχουμε το πρώτο μετάλλευμα. το πρώτο μετάλλευμα του εργοτάξιου ήταν αυτό, έτσι. Λοιπόν. Βέβαια, να πούμε ότι εκεί που είναι το εργοτάξιο, εκεί που φαίνεται στις φωτογραφίες που βλέπετε καμένα φορτηγά και μηχανήματα της εταιρείας. Εκεί που βρίσκονται τα φορτηγά και τα μηχανήματα της εταιρείας ήταν δάσος. Έτσι. Αυτό το μπετόν που βλέπετε πάνω στο οποίο βρίσκονται τα οχήματα και τα μηχανήματα της εταιρείας, αυτό όλο ήταν δάσος μέχρι πριν 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι περαιτεντέριδες έθεσαν έτσι ένα θέμα οικολογίας, γιατί κατά τη διαφυγή τους υπήρχε ο ισχυρισμός. Ισχυρίστηκαν αρχικά κάποιοι και μετά δεν συνεχίστηκε ο ισχυρισμός αυτός. Ότι έκοψαν τρία δέντρα, λέει, για να... Για την ακρίβεια, τα ρεπορτάζ που απεικαλούνταν αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι χρησιμοποίησαν τρεις κορμούς δέντρων για να... Κάπου είδα ότι έλεγε ότι κόψαν δέντρα κιόλας. Τρεις κομμένους, για την ακρίβεια, το ρεπορτάζ που έκανε quote αστυνομικούς έλεγε ότι χρησιμοποίησαν τρεις κομμένους κορμούς δέντρων για να φράξουν την οδό διαφυγής τους. Το οποίο σημαίνει, βέβαια, για όποιον έχει πάει στην περιοχή, δεν είναι περίεργο, γιατί όπως έχουμε δει και εμείς πολλές φορές που έχουμε πάει... Έχουν όλοι διάδρομοι με κομμένα υπάρχει, δέντρα. Ναι, υπάρχει δραστηριότητα υλοτομίας στην περιοχή, η οποία γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, προφανώς. Γίνεται με την άδεια του δασαρχείου, με σεβασμό στο δάσος. Οι υλοτόμοι είναι από τους πρώτους οι οποίοι αντιδρούν στην δραστηριότητα της εταιρείας εκεί, στο ανοιχτό πηγάδι, στο ανοιχτό μεταλλείο, στο ανοιχτό όριγμα που θα γίνει για να εξορυχθεί χαλκός και χρυσός. Και υπάρχουν στιβαγμένοι κομμένοι κορμοί στους δρόμους, σε όλους τους δασικούς δρόμους που οδηγούν εκεί στις σκουριές. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο, δεν χρειάζεται να κόψεις δέντρο, δηλαδή μπορείς να πάρεις κορμούς από τους κομμένους και να τους ρίξεις στο δρόμο, δεν είναι. Καμία σχέση βέβαια με το φαινόμενο που είχαμε αντιμετωπίσει τον Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει η μεγάλη, τελευταία μεγάλη διαδήλωση, η προτελευταία μάλλον μεγάλη διαδήλωση στις σκουριές κατά των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οπότε και η Ελληνικός Χρυσός είχε φράξει τον δρόμο με φρεσκοκομμένα δέντρα, τα οποία ήταν ρηγμένα πρόχειρα. Δηλαδή είχαν κοπεί δέντρα τα οποία ήταν δίπλα στο δρόμο και τα είχαν ρίξει πάνω στο δρόμο για να μην μπορεί να περάσει κόσμος. Λοιπόν, γενικότερα υπάρχει μια τεράστια επιθυμία να υπάρχουν συλλήψεις και να αποδοθούν ευθύνες για το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια. Μάλιστα, ο Δένδιας που μετέβη στη Χαλκιδική το πρωί της Δευτέρας απέτησε συλλήψεις. Τώρα, τι ναι. Μπορεί να σημαίνει αυτό, συλλάβετε ναι. Άσχετους και τα λοιπά. Ήδη έχουν άσχετους. Γίνει κάποιες προσαγωγές μέχρι στιγμής. Είχαν γίνει 27 προσαγωγές χθες το βράδυ, εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη και ήταν του ενός εκ των τριών κατονομαζομένων ως ηθικών αυτούργων από τους τρεις σεκιουριτάδες που έδωσαν κατάθεση. Ο οποίος ήταν κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος. Είναι ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια είναι κάτοικος της περιοχής, ασχέτως του ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι στο κίνημα κατά των μεταλλείων. Δεν είναι επειδή είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εντεταλμένος στο να είναι κατά των μεταλλείων.
Ναι, και να σημειώσουμε ότι ο ίδιος έκανε και μήνυση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά των τριών εργαζομένων που... Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι και οι τρεις σεκιουριτάδες που κατέθεσαν για το συμβάν, πέρα των τερατολογιών που αναφέρονται, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται ούτε καν από την αστυνομία, φανταστείτε, κλείνουν όλη την κατάθεσή τους με, τον ίδιο, με το ίδιο ακριβώς κείμενο. Λέξη προς λέξη, στιγμή προς στιγμή. Που, το οποίο λέει, θα το διαβάσω, και τέλος, έτσι ξεκινάει αυτό το πανομοιότυπο κείμενο, θεωρώ ως ηθικούς αυτούργους των επεισοδίων τους. Πρώτον, Πάπα Γεωργίου Αποστόλη. Επεισοδίων με εψιλογιώτα, έτσι. Και όχι μόνο, έχει ναι. Και άλλες ανορθογραφίες ένα σωρό. Αυτοργούς, όχι αυτοργούς. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεύτερο. Όχι, έχει τα ίδια λεφτά. Ναι. Δεύτερο, Τόσκα Λάζαρο. Και τρίτο, Καδόγλου Μαρία. Διότι ο πρώτος, ο Τόλης Παπαγεωργίου, πριν λίγο καιρό στην Κομωτινή, δήλωσε ότι είναι κατά της μεταλλευτικής δραστηριότητας και με τον αγώνα που θα κάνει δεν τον ενδιαφέρει αν χαθούν ανθρώπινες ζωές. Η δήλωση, βέβαια, του Τόλη του Παπαγεωργίου ήταν τελείως διαφορετική. Δεν έλεγε καλά, αυτό. Δεν είχε πει, δεν τον έλεγε ότι να χάσει τη δικιά του ζωή. Ακριβώς, πρώτον. Και δεύτερον, μιλούσε για την περίπτωση που το τραβήξουν στα άκρα, που δεν αφήσουν καμία επιλογή στους κατοίκους να αγωνιστούν εναντίον των μεταλλείων, παρά μόνο ευθέως. Και παρά μόνο με απευθείας δράσεις. Να πούμε, βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, ότι υπάλληλοι της Ελληνικός Χρυσός, πριν από ένα μήνα περίπου, δημιούργησαν επεισόδιο μέσα σε χωριό, μέσα στο Στρατόνι, οπλισμένοι όντας με καραμπίνες οι ίδιοι και απειλώντας κατοίκους του χωριού, οι οποίοι ήταν κατά της μεταλλουργίας χρυσού. Αυτό να σημειώνεται, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πήρε τότε αρκετή δημοσιότητα. Προφανώς δεν μιλάμε για καμένες μπουλντόζες. Και φαίνεται δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τα μέσα ενημέρωση το γεγονός ότι η εταιρεία ξαμόλυσε τους υπαλλήλους της με τις καραμπίνες μέσα στο χωριό για να απειλούν κόσμο. Συνεχίζει το τέλος, έτσι, η πανομοιότυπη κατάθεση των τριών και λέει για τον δεύτερο, δηλαδή τον Λάζαρο Τόσκα, διότι τον κατονομάζει ως ηθικό αυτουργό, διότι είναι παρόν σε κάθε διαδήλωση που γίνεται κατά της εταιρείας. Ναι. Κατηγορητήριο, συμπαγές. Ναι. Και τρίτον, την τρίτη, την Μαρία Καδόγλου, η οποία είναι διαχειρίστρια του Anti-Gold Greece, του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, της ιστοσελίδας δηλαδή, λέει η κατάθεση, διότι διαμέσου της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται, προτρέπει τον κόσμο σε διαμαρτυρίες κατά της εταιρείας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, γράμματα γνωρίζω και υπογράφω. Και έτσι κλείνουν οι καταθέσεις και οι τρεις καταθέσεις. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο από αυτού. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται έχει πλακεί δρομοκρατική σε αυτή την υπόθεση. Α, φαντάζομαι. Μάλιστα, ναι. Διαρροές της αστυνομίας αναφέρουν ότι υπάρχουν και κάποιες κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν σε κάποιο σημείο. Κάπου αλλού είδα κάποιες διαρροές για μία μάσκα, χειρουργική μάσκα που βρέθηκε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ναι. Ναι, ένα σκούφο, αν θυμάμαι καλά. Και να αναφέρουμε ότι μάλιστα από ένα προσαχθέντα, ένας προσαχθής έχει καταγγείλει ότι του πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα DNA. Ενώ ήταν, προσαχθής, ενώ ήταν σε προσαγωγή, δεν ήταν συλληφθής, δεν είχε αναπαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του. Ναι. Πράγμα που είναι τελείως παράνομο φυσικά. Κοινή πρακτική βέβαια της ελληνικής αστυνομίας και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτά προς το παρόν. Απόψε το υποπτωμούσι στην απόψινή του εκπομπή θα έχει το θέμα της μεταλλουργίας χρυσού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και γενικότερα τα ποιες είναι οι επιπτώσεις του στις περιοχές όπου γίνεται. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Λίγο ένα σχόλιο να κάνω πάνω σε αυτό, ότι βλέπω κατά κύριο λόγο ότι ο κόσμος, δηλαδή κρίνοντας από το Twitter, τουλάχιστον οι χρήστες του Twitter, κατά κύριο λόγο είναι υπέρ αυτής της δράσης. Δεν ξέρω άμα είναι λαθασμένα με την εντύπωση. Είναι ελάχιστοι, ας πούμε, αυτοί που... Κάποιοι συντάσσονται με την άποψη των κομμάτων. Υπάρχει κομματική άποψη.
όπως του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. που καταδικάζουν αυτή την ενέργεια, γιατί λένε ότι στρέφεται εναντίον του αγώνα των κατοίκων κτλ. Κτλ. Αλλά βλέπω, αυτό που βλέπω κι εγώ, η αίσθηση που έχω είναι ότι ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται ως θεμητή πράξη την επίθεση κατά πραγμάτων, αντικειμένων που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Δεδομένου μάλιστα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε ένα νομικό τέλμα, είναι κάτι το οποίο θα δούμε στο προσεχές χρονικό διάστημα. Έχει κάνει και ένα σχετικό ρεπορτάζ η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου σε αυτό το τεύχος του περιοδικού Unfollow. Δεν το κάνω για διαφήμιση, το λέω γιατί είναι πολύ πλήρες το ρεπορτάζ και αφορά στην νομική προστασία την οποία προτίθεται να παράσχει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ελληνικός Χρυσός για τα κεφάλαιά της τα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και να αλλάξει η κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει καν να αγγίξει κανείς νομικά την λεγόμενη επένδυση, την ψευδοεπένδυση αυτή, στην μεταλλουργία χρυσού στην Χαλκιδική. Και να περάσουμε σε μία άλλη είδηση. Ένας χρυσαυγίτης επιτέθηκε με στιλέτο σε πολίτη στο Παγκράτη. Όλα αυτά έλαβαν χώρα στις 15, την Παρασκευή 15 Δευτέρου του 2013, κατά τη διάρκεια μιας παρέλασης, έτσι, παύλα πορείας χρυσαυγητών. 50-60 χρυσαυγίτες ήταν, που ξεκίνησαν κάπου από το Παγκράτη, πέρασαν κάποια στιγμή και από το Χίλτον. Λοιπόν, οι οποίοι δέχτηκαν ελεκτικές αποδοκιμασίες από τους κατοίκους που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή. Ένας από τους πολίτες που βρισκόταν στην περιοχή και τους αποδοκίμασε, πιο συγκεκριμένα βγήκε από ένα μαγαζί και φώναξε «ντροπή σας φασίστες». Σε κάποια στιγμή η ορδή αυτή των χρυσαυγητών πέρασε από μπροστά του αγριοκοιτάζοντάς τον και ένας από τους χρυσαυγίτες έβγαλε ευνηδιαστικά από το παντζάκι του ένα μαχαίρι, μια πεταλούδα, και το στριμώξε σε ένα τοίχο. Οι θαμώνες του καταστήματος άρχισαν να φωνάζουν και την τελευταία στιγμή ένας άλλος χρυσαυγίτης τον απομάκρυνε. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, η οποία αστυνομία δεν παρενέβη στο γεγονός. Και όταν τους είπε το άτομο αυτό που δέχτηκε την επίθεση, «Καλά, δεν είδατε τι έγινε, μου επιτέθηκε με στιλέτο», ρώτησε τι τους ακολουθείτε να τους προστατεύετε. Αυτοί τον αγνώρισαν έτσι επιδεικτικά και συνέχισαν κανονικά τη δράση τους οι χρυσαυγίτες. Με τους συναδέλφους τους στην αστυνομία να τους παρακολουθούν. Ένα από τα πολλά συνηθισμένα πλέον περιστατικά, γιατί έχουν αποθρασινθεί παντελώς. Ναι, θυμόμαστε και στις συγκρούσεις που είχαν γίνει με την αντιφασιστική μοτοπορία τότε, στη μικρή σύγκρουση η οποία έλαβε χώρα τότε και έγιναν μετά, κατόπιν έγινε η επίθεση αστυνομία στην αντιφασιστική μοτοπορία και η συλλήψη των 15. Mm-hmm. Πώς ήταν η αστυνομία, ήταν παρούσα και τις προηγούμενες μέρες που οι χρυσαυγίτες επιδίδονταν τότε σε πογκρόμ κατά των μαγαζιών μεταναστών και των γραφείων της τανζανικής κοινότητας κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα. Πώς η αστυνομία συνόδευε τους χρυσαυγίτες και παρακολουθούσε έτσι ατάραχη τη δράση τους. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το οποίο είναι από τον τεχνολογικό χώρο περισσότερο, αλλά αποτελεί μια εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν θα λειτουργούν οι λεγόμενες έξυπνες τηλεοράσεις στο μέλλον. Η εταιρεία Intel επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να πουλάει ένα νέο είδος τηλεόρασης στα τέλη του έτους του 2013, το οποίο θα έχει και ενσωματωμένη υπηρεσία streaming τηλεόρασης, δηλαδή μέσω ίντερνετ. Θα παρέχει δηλαδή περιεχόμενο στους χρήστες, αλλά θα έχει μια ιδιαιτερότητα, θα έχει ενσωματωμένη κάμερα για να παρακολουθεί, να βλέπει αυτόν που παρακολουθεί το πρόγραμμα σε αυτήν την τηλεόραση. Οι πρακτικές εφαρμογές που λέει η εταιρεία ότι θα έχει μια τέτοια τεχνολογία είναι ότι το σύστημα μάλλον της τηλεόρασης θα αναγνωρίζει αυτόματα τον θεατή, αυτόν που κάθεται να δει, και θα του προτείνει προσωποποιημένο πακέτο περιεχομένου. Ανάλογα, είναι κάτι σαν τα προτινόμενα βίντεο στο YouTube, δηλαδή ανάλογα με το τι έχεις δει,
όταν μπαίνεις με τον λογαριασμό σου στο YouTube και βλέπεις ένα βίντεο και σου βγάζει, ανάλογα με το τι έχεις δει εσύ, σου βγάζει κάποια προτινόμενα βίντεο για να δεις, γιατί είναι σχετιζόμενα είτε με λέξεις κλειδιά, είτε νομίζω έχει και έναν αλγόριθμο πλέον να αναγνωρίζει και το περιεχόμενο το ίδιο το βίντεο, ναι, YouTube. Φαίνεται. Ναι. Και σου προτείνει σχετικά βίντεο με βάση τις προτιμήσεις σου, όπως τις τεκμέρεται από τη συμπεριφορά σου μέσα στην υπηρεσία. Αυτό θα πάει ένα βήμα παραπέρα τώρα και η τηλεόραση θα σε βλέπει. Θα βλέπει ποιος είσαι εσύ που κάθεσαι μπροστά, αν κάθεσαι εσύ ή η γυναίκα σου ή το παιδί σου, όποιος κάθεται μπροστά, θα τον αναγνωρίζει η τηλεόραση και θα του δίνει ένα πακέτο, θα του προτείνει ένα προσωποποιημένο, ειδικά διαμορφωμένο πακέτο περιεχομένου που ταιριάζει στις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του καταναλωτή. Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί και με έναν σωρό άλλους τρόπους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου για την παροχή προσωποποιημένου περιεχομένου στους χρήστες, αλλά για την κοινωνικό έλεγχο. Κατευθείαν για τον κοινωνικό έλεγχο. Φανταστείτε δηλαδή να παρακολουθεί ακόμα και με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος από πίσω ο οποίος παρακολουθεί, να μπορεί να αναλύσει αντιδράσεις προσώπου, ναι, αυτό και είναι... αναλόγως να προσαρμόζει το ειδησιογραφικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φτάνει στο χρήστη. Ναι. Με λίγα λόγια να παρουσιάζει... Δηλαδή, άμα η είδηση για τις κουριές δημιουργούσε ένα χαμόγελο, να μπορούσε να δείξει, ας πούμε, τι καλή είναι αυτή η επένδυση, ας πούμε, κλπ. Ναι, 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 να αλλάζει το περιεχόμενο το οποίο θα βλέπεις, χωρίς καμιά παρέμβαση δική σου ή χωρίς κανέναν έλεγχο δικό σου πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτή τη διαδικασία, και να επιδρά κατά αυτόν τον τρόπο κατασταλτικά, επιπλέον κατασταλτικά, στον ήδη κατασταλτικό τρόπο της τηλεόρασης, την οποία δεν έχεις καμία δυνατότητα παρέμβασης έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να υπενθυμίσουμε στις 10. Στις 10 η εκπομπή The Barbers, όπου με το υποτομούσε με ένα έτσι εκτενές αφιέρωμα στη μεταλλουργία. Στη μεταλλουργία στη Χαλκιδική. Όχι στη Χαλκιδική, στη μεταλλουργία χρυσού στον κόσμο. Στον κόσμο. Πέρα από την Χαλκιδική, γιατί δεν έχει συμβεί ακόμα, έχει ξεκινήσει να συμβαίνει, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Αλλά θα αφορά σε ιστορίες υδραργύρου, κυανίου και θανάτου στα μεταλλεία χρυσού ανά τον κόσμο. Μαζί και πάλι αύριο στις 8 με τις ειδήσεις σας, όπως θα διαμορφωθούν στην ομάδα Newsroom στο Μια TV. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.